Πριν το 2022, κανείς ούτε καν ονειρευόταν ρωσική στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία, αλλά αυτή έγινε και μάλιστα μετράμε ήδη 2,5 χρόνια πολέμου, με χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες και κατεστραμμένες πόλεις. Τώρα έχουμε ετοιμασίες για πιθανή στρατιωτικού τύπου κρίση στα Βαλκάνια, σερβικό κομμάτι της Βοσνίας και Κόσοβο, για τις οποίες πολλοί εκτιμούν λανθασμένα ότι όλα έχουν λυθεί το 1995 με 1999 με τους γνωστούς πολέμους στην περιοχή. Υπάρχει μια μακρόχρονη επικίνδυνη κατάσταση εθνοτικής σύγκρουσης σε Βοσνία και Βόρειο Κόσοβο που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε πολεμικά επεισόδια λίαν συντόμως, εκτιμάται από πολλούς ειδικούς. Το ΝΑΤΟ και ο στρατός του Κωσυφοπεδίου είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις σερβορωσικές απειλές, επιβεβαίωνε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλείας στην συνέλευση του Κωσυφοπεδίου, Ενβέρ Ντουγκόλι, σύμφωνα με αλβανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που δείχνουν και βίντεο με ειδική εκπαίδευση των Αλβανών από Αμερικανούς. Ερωτηθείς ο ίδιος για τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το γεγονός ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ρίξει το βλέμμα του στα Βαλκάνια, ο Ντουγκόλι υπογραμμίζει ότι η κοσοβαρική κυβέρνηση στην Πρίστινα αυξάνει συνεχώς τις αμυντικές της ικανότητες, μιλώντας και για τον στρατιωτικό εξοπλισμό που αναμένεται από Ηνωμένες Πολιτείες, μικρούς πυράβλους, χωρίς να έχει γίνει γνωστό τίποτα παραπάνω. Ο ίδιος προειδοποιεί τη Σερβία να σκεφτεί προσεκτικά πριν τολμήσει να αναλάβει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση κάθε τύπου στο Κωσυφοπέδιο. Η KFOR εξέδωσε πρόσφατα ισχυρή εγγύηση ότι είναι πλήρως έτοιμη για κάθε πιθανό σενάριο στο έδαφος του Κωσυφοπεδίου, ανακοινώνοντας ότι θα συνεχίσει να εγγυάται την ασφάλεια και την ελεύθερη κυκλοφορία για όλους. Αυτά όμως είναι σχετικά, αφού οι Σέρβοι και Αλβανοί ετοιμάζονται εδώ και πολλά χρόνια για την τελική αναμέτρηση, η οποία αφορά το σχέδιο ενσωμάτωσης του Κωσόβου στην Αλβανία και της ένωσης των Σερβοβόσνιων και του Βόρειου Κωσόβου με τη Σερβία. Έγκυρα γεωπολιτικά Ινστιτούτα Think Tanks, αναλύσεις μυστικών υπηρεσιών όπως της CIA, της σερβικής BIA αλλά και της ρωσικής GRU αναφέρουν εδώ και χρόνια για την ενδεχόμενη ανάφλεξη σε Κωσυφοπέδιο, Βοσνία και πιθανόν Σκόπια. Οι ίδιοι αναμένουν ότι τα σύνορα στα Βαλκάνια θα αλλάξουν ή διπλωματικότερα θα επέλθει μία διόρθωση των συνόρων, η οποία μπορεί να συμβάλλει σε μία μόνιμη ειρήνη. Οποιαδήποτε αλλαγή όμως στα σύνορα δεν θα είναι σαφέστατα προς την κατεύθυνση της ειρήνης, αλλά της ανάφλεξης και της επανεμφάνισης του μίσους και του πολέμου, τον οποίο στα Βαλκάνια πληρώνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Σε κάθε σενάριο ανάφλεξης θα οδηγηθούμε με ταχύτητα σε τρίτο βαλκανικό πόλεμο, στον οποίο θα εμπλακούν στην συνέχεια Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.